πάλι. Ωστόσο, η δικιά σας πρωτοβουλία να δώσετε το παρόν εδώ στον αγωνιστικό χωρατή του αδερφού σας, που θέλω να πιστεύω ότι θα ηρεμήσει μετά την αποβολή του και θα έρθει και αυτός είναι πια. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ ήρθα εδώ για να πω δύο πράγματα για το σημερινό παιχνίδι. Σήμερα ήταν ένα παιχνίδι με δύο ομάδες που είναι ιστορικές, η Λάρισα είναι μεγάλη ομάδα. Αλλά αυτό που έγινε σήμερα είναι δυστυχώς κατάντια. Δεν επιτρέπεται ένας διαιτητής ανεκδίκητο για μένα, ήρθε σήμερα, έκανε τα πάντα να χαλάσει το ποδόσφαιρο και για τις δύο ομάδες. Και για μας και για τη Λάρισα. Δύο πέναλτι που πιστεύω ήταν καταφανέστατα τα έδωσε, άναψε τα αίματα στους παίκτες, στον προπονητή, στους φιλάβρους, ώστε όταν να υπάρχουν προβλήματα και στη διαψαγωγή του αγώνα. Αυτό είναι ντροπή. Εδώ είπαμε να παίξουμε μπάλα, άμα χάσουμε, χάσαμε. Αν είναι καλύτερα για ΑΕΛ, στο πρώτο μήχρονο, στο πρώτο μήχρονο ήταν ένα 50 αμφίρο που χάγαμε ένα γκολ, δεν είπαμε τίποτα. Ήταν λίγο καλύτεροι, στο δεύτερο είμαστε πολύ καλύτεροι. Πιστεύω ότι μπορούσαμε να πάμε το. Μπορεί και η ισοπαλία και να κερδίζαμε αν μας έδινε τα πέναντι, αλλά ο κύριος αυτός σήμερα, όπως είδατε, μας τιμώρησε με τη συμπεριφορά του στον αγωνιστικό χώρο. Βρεθήκατε και εσείς στον αγωνιστικό χώρο στην φάση της αποβολής και όταν του αδερφού σας και στην άμα προπονητή της ομάδας. Να τον προφυλάξει ο Θανάσης γιατί ήταν λίγο νευριασμένος, να μην είναι. Έχουμε προβλήματα στη διεξαγωγή του παιχνιδιού, γι' αυτό και μπήκα στον αγωνιστικό χώρο. Όσο το εγώ τον έβαλα το διαιτητή στο τέλος του παιχνιδιού, αλλά αυτό είναι ντροπή. Είναι ντροπή σήμερα για τον κύριο αυτόν, που ήρθε και έκανε αυτά που έκανε στον αγωνιστικό χώρο. Και πιστεύω, εντάξει, πάρα πολύ για εμάς που, όπως είδε η Ελλάδα, δύο πέναντι καταφανέστα, κόρνερ κανονικά, δοκάρια. Η κόρνερ στο δοκάρι έδωσε out, οι επόπτες, offside. Δηλαδή σήμερα τι ήθελε να κάνει. Τι του είπατε εσείς βρισκόμενος στον αγωνιστικό χώρο? Εγώ του είπα ότι είναι αυτά που κάνει σου. Του λέω ότι αυτά που έκανε σου λέω σήμερα δεν είναι δηλαδή για ένα διαιτητή που παίζει στη φουρμπολή και θέλει να κάνει καριέρα για να πάει στη Σούπερ Λίγκα. Είναι ντροπή. Μας έκανε κάρτα σαν ανεξήγητης. Δεν έκανε δηλαδή σε μια κάρτα. Ούτε μία. Με το ζόρι έδωσε μία. Με το ζόρι. Σταματούσε τις όταν έκανε εμείς επειδή σταματούσε τις φάσεις. Δηλαδή αυτό είναι. Τι να πω. Υπάρχει κάτι που του είπατε ωστόσο στα πολιτήρια από το ίδιο στο παιχνίδι? Τον έβαλα μέσα για να μην έχουμε προβλήματα από τον κόσμο και από τους φυλάτους που είχαν φωνάξει και τον έβαλα στα πολιτήρια. Αλλά συγγνώμη γιατί θα το πω, είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Εγώ πάντως θα πω κάτι άλλο, ότι το σημερινό παιχνίδι είχατε τη μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου εδώ στο γήπεδο και μεταξύ άλλων δεν το βάζετε κάτω, αν και ουραγός, η ομάδα του Παλαισιανού το παλεύει, ενισχύεται ακόμα περισσότερο για να πετύχει το στόχο της παραμονής του φουτμπολίου. Κοιτάξτε να δείτε, ο κόσμος ήρθε να δει και τη Λάρισα γιατί είναι μια ιστορική ομάδα και ήρθε να δει και τον Πανεπιστημιακό που πάει καλά τώρα τελευταία παιχνίδια και έχει κάνει μεταγραφές, θα κάνουμε και άλλες δύο μεταγραφές. Και πιστεύω ότι η ομάδα θα σωθεί γιατί είναι σε καλή κατάσταση, έχει καλό υλικό, το πιστεύουμε, έχει πολύ καλό προπονητή. Το team όλο μαζί με τον προπονητή είναι πολύ καλό και ο κόσμος αρχίζει σιγά σιγά να έρχεται στο γήπεδο να μας βοηθάει. Πιστεύω ότι θα έρθει και η Λευσίνη εδώ να μας βοηθήσουν στην πορεία του πρωταθλήματος γιατί η ομάδα, ό,τι και να γίνει, πιστεύω θα σωθεί. Η μία μεταγραφή που ήταν στο γήπεδο αυτή του Αρμανίτη μπορούμε να την πούμε ωστόσο. Επίσης θα μιλήσω μετά που θα τελειώσουμε από εδώ, να μιλήσω, πιστεύω να τα βρούμε για να υπογράψει η ομάδα γιατί είναι πολύ καλός προσβεσής. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, πλούσιο σήμα και παραμονής. Αυτά όσον αφορά τον πρόεδρο.